χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και αφού προηγήθηκαν αρκετές συζητήσεις και διαμαρτυρίες από μέρους εκτοπιστέντων, συστάθηκε με νόμο το 1989 ο Κεντρικό Φορέα Ισότιμη Κατανομής Βαρών. Σκοπό του να αποκαταστήσει μερικώ τουλάχιστον στα χαρτιά την περιβόητη ίση κατανομή των βαρών από την συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή. Χρειάστηκαν έξι χρόνια από την ψήφιση του νόμου για να αρχίσει να λειτουργεί η υπηρεσία του Κεντρικού Φορέα μετά και την έγκριση των κανονισμών του σχεδίου αποκατάσταση προπολεμική φερεγκιότητα ιδιοκτητών κατεχόμενης απροσπέλαστη ακίνητη ιδιοκτησία. Από τότε ο φορέα άρχισε δειλά-δειλά να δανειοδοτεί δικαιούχου πρόσφυγε, οι οποίοι υποθήκευαν ακίνητη περιουσία που είχαν στι κατεχόμενε περιοχέ. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι ότι χρειαζόντουσαν και άλλε Ασφαλιστικέ δικλείδε. Ο φορέα μέχρι σήμερα παραχωρεί δάνεια για σκοπού σπουδών, στέγη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψης και επαγγελματική δραστηριοποίηση. Από το 1996 μέχρι και σήμερα, ο φορέα έχει παραχωρήσει 690 εκατομμύρια ευρώ για σπουδέ, 355 εκατομμύρια ευρώ για στέγαση, 124 εκατομμύρια ευρώ για επαγγελματική δραστηριοποίηση και 19 εκατομμύρια ευρώ για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Mm. Σημειώνεται πω δικαιούχοι του σχεδίου είναι ιδιοκτήτε ακίνητη περιουσία στα κατεχόμενα, ασχέτω εάν έχουν ή όχι προσφυγική ταυτότητα.